Το δικό τους αγώνα συνεχίζουν οι συνταξιούχοι τόσο ολόκληρης της χώρας όσο και της πόλης των Τρικάλων, καθώς το προσεχές Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη κινητοποίηση των συνταξιούχων στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενοι συνταξιουχικές οργανώσεις που το μεσημέρι του Σαββάτου θα δώσουν το δικό τους αγώνα στα Προπύλαια, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Σημαντική είναι και η συμμετοχή των Τρικαλινών συνταξιούχων που θα μεταβούν στην Αθήνα, προβάλλοντας αντίσταση σε όλες τις θανατηφόρες πολιτικές και τα μέτρα που πλήττουν τους συνταξιούχους, αφαιρώντας τους μάλιστα όλα αυτά που με τόσο κόπο πάλεψαν για να κερδίσουν, διεκδικώντας με μαχητικό πνεύμα τα αιτήματά τους. Ήταν προγραμματισμένοι και είμαστε στην τελική ευθεία για αναχώρηση το Σάββατο 7 η ώρα από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Τα λεωφορεία είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Να πάμε να διαμαρτυρηθούμε, ίσως να γίνει και συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό, εάν θα είναι εδώ, είπε, γιατί αυτές τις δύο μέρες απουσιάζει. Από εκεί πέρα τα προβλήματα είναι γνωστά. Εμείς δεν ζητάμε μερίσματα και τέτοια. Ζητάμε τα δώρα μας, τα οποία είναι νόμιμα και τα διεκδικούμε και ό,τι άλλο μας κόψαν, νόμιμο. Πιστεύετε θα έχει αποτέλεσμα αυτή η κινητοποίηση και αυτός ο αγώνας ο διαχρονικός? Ναι, πιστεύουμε ότι μόνο με τον αγώνα ότι κερδίσαμε και αυτά που κρατήσαμε, την προσωπική διαφορά, χειρία, το αφορολόγιο, το ξέρω εγώ, έγινε κάτω από αγώνες. Και κάποια αναδρομικά που πάρθηκαν, αυτοί όλα τα βάζουν στη βάση το ότι στις 10 Ιανουαρίου θα δικαστεί η υπόθεση και αν ό,τι αποφασίσει το ΣΤΕΙ θα ανταποκριθούν για όλους τους συνταξιούχους, να μην τρέχουν να κάνουν αγωγές και αιτήσεις για διάφορα.